Καλησπέρα σα κυρίε και κύριοι. Αρκετά βελτιωμένο ο καιρό σήμερα στι περιοχέ όπου χθε είχαμε αστάθεια, μπόρε, βροχέ και καταιγίδε. Στα νότια ούτε λόγο για βροχή και δεν φαίνεται να γίνεται λόγο για βροχή στη Νότια Ελλάδα τουλάχιστον μέχρι και την Παρασκευή. Κυρίω Παρασκευή και Σάββατο διαφαίνονται κάποιε τοπικέ βροχέ στα νότια νησιωτικά τμήματα και στην Κρήτη. Κατά τα άλλα, η μέρα κύλησε όπω θα δείτε και εσεί με αρκετή ηλιοφάνεια κάποιε τοπικέ μπόρε. Είχαμε μόνο στι ορεινέ περιοχέ τι θερμέ ώρε τη ημέρα. Ενώ νέα συνεχιά τη βλέπετε εδώ από την στην κεντρική Μεσόγειο. Στροβιλίζεται ένα πραγματικό χαμηλό με τη σχήμα Σαλιγκαριού. Θα αρχίσει να πυκνώνει προ το βράδυ στα βορειο Βυτικά και θα δώσει κυρίω κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού τη Τετάρτη μπόρε βροχέ και καταιγίδε εδώ που βλέπετε τι πιο σκούρε αποχρώσει. Εντύπωση κάνουν οι πυκνέ χιονοπτώσει, τα έντονα λευκά χρώματα στην περιοχή τη Βαλκανική Χερσονήσου, όπου, όπω σα είπα και τι τελευταίε ημέρε, γενικά επίκειται βάρη χειμωνιά από την ορεινή Αλβανία, τα Σκόπια και τη Βουλγαρία και βορειότερα πυκνέ θα χιονοπτώσεις χιονοπτώσει μέχρι τουλάχιστον και το Σάββατο σε συνδυασμό με πολύ χαμηλέ θερμοκρασίε και δυνατού ανέμου. Πάμε να δούμε στην χώρα μα όμω καλύτερα την εξέλιξη. Γενικά, μέσα στη νύχτα και κυρίω προ το ξημέρωμα και τι προμεσηβρινέ ώρε, στο κεντρικό και κυρίω το βόρειο Ιόνιο, στα βορειοδυτικά τμήματα τη Τερεά, στην δυτική βορειοδυτική Θεσσαλία και την Ήπειρο, θα βγάλει μπόρε και καταιγίδε τοπικά ισχυρέ. Θέλει λίγο προσοχή, γι' αυτό και το σήμα προειδοποίηση, καθώ το έδαφο είναι κορεσμένο από το πολύ νερό των τελευταίων ημερών. Κάποιε τοπικέ βροχέ, μπόρε και τοπικέ καταιγίδε θα εκλωθούν και στη δυτική Μακεδονία μέχρι και λίγο από το μεσημέρι, ενώ κάποιε τοπικέ βροχέ με τη μορφή δεν αποκλείεται να έχουμε το πρώτο μισό τη Τετάρτη και στην υπόλοιπη Μακεδονία. Στη υπόλοιπα Ανατολικά και τα Νότια θα επικρατήσει ένα συνδυασμό Αρραή συννεφιά και κάποιων διαστημάτων με ηλιοφάνεια. Τώρα, Προ το μεσημέρι και αργότερα θα περιοριστούν σημαντικά τα φαινόμενα στη δυτική βορειοδυτική Ελλάδα, αλλά δεν θα σταματήσουν εντελώ. Στην Ήπειρο, στη δυτική νοτιοδυτική Θεσσαλία και τη βορειοδυτική στερεά θα διατηρηθούν κάποιε μπόρε και καταιγίδε πιθανών και πάλι τοπικά ισχυρέ. Ενώ κάποιε παροδικέ χιονοπτώσει παρέλειψαν από δεν αποκλείεται να έχουμε στα βουνά, κυρίω πάνω από τα 1600 μέτρα τη βορειοδυτική Ελλάδα στι πρωινέ ώρε. Και στην βόρεια Ελλάδα θα πάρουν ακόμη πιο τοπικό χαρακτήρα κάποιε βροχέ, κυρίω θα εντοπίζονται αυτέ στα ορεινότερα τμήματα μέχρι και νωρί το μεσημέρι για να κι άλλο αυτά τα φαινόμενα έω και τι Ώρες. Τώρα, στα υπόλοιπα ανατολικά και τα νότια θα διατηρηθεί αυτό αυτός ο συνδυασμό αραιή νευχιά και αρκετά μεγάλων διαστημάτων με ηλιοφάνεια προ το βράδυ. Θα ξεκινήσουν κάποιε τοπικέ βροχέ στην νότια Πελοπόννησο το απόγευμα, οι οποίε σιγά σιγά θα επεκτείνονται βορειότερα και τι βραδινές νυχτερινέ ώρε κάποιε ασθενεί τοπικέ βροχέ δεν αποκλείται να επηρεάσουν τι περισσότερε κεντρικέ και βόρειε περιοχέ. Στα βόρεια θα πρέπει να φτάσουν αυτέ αργά τη νύχτα. Νοτιά 5 με 6 υποφόρσει περισσότερε περιοχέ. Επτάρια, ρηπέ δεν αποκλείεται να έχουμε στο Ιόνιο, ίσω και οκτάρια κυρίω στι πρωινέ ώρε. Στο Βόρειο Ιόνιο και στην Ήπειρο θέλει προσοχή εξαιτία αυτού του δυνατού ανέμου. Δυνατοί νοτιάδε θα επικρατήσουν επίση. Σε Δυτική Μακεδονία, στα ορεινότερα τμήματα τη Θεσσαλία και τη Βόρεια Τερά, αλλά και στην Θράκη, κυρίω στην περιοχή του Εύρου. Στα υπόλοιπα νοτιοτολικά νησιωτικά τμήματα, όπω βλέπετε όμω, οι νοτιάδε δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία τη νύχτα και νωρί το πρωί, στου συν 2 με συν 7 στα ορεινά και στα βόρεια, στου 7 με 12 βαθμού στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι, ψύχρα στην βορειοδυτική Ελλάδα, στην ορεινή Ήπειρο, η μειωρινή δεν πρόκειται να έχουμε πάνω από 10 με 12 βαθμού. Στην υπόλοιπη όμω χώρα, ο υδάγειρο θα και στου 20 βαθμού τη νοτιότητα της κοιτικής και κυρίως στις βορείοτερες περιοχές της Κρήτης στην Αττική. Καλό θα είναι ο καιρό. Το μεγαλύτερο διάστημα τη Τετάρτη, με αραιέ συνευχέ κατά διαστήματα λίγο πιο πυκνέ. Προ το απόγευμα, οι συνευχέ φαίνεται από τα νότια να πυκνώνουν και προ τι πρώτε βραδινέ ώρε περίπου δεν αποκλείεται να έχουμε ένα σύντομο πέρασμα από κάποια ψυχάλα και ασθενεί τοπικέ βροχέ μικρή διάρκεια. Νοτιά και εδώ, στα 6 με 7 μποφόρ, στα ορεινά του νομού, δεν αποκλείεται να ξεπεράσει ο νοτιά και τα 7 με 8 μποφόρ πρόσχερα και ο υδράγυρο γύρω στου 10 βαθμού το πρωί με 20 βαθμού αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο Θεσσαλονίκη τώρα. Βλέπετε και η κεντρική Μακεδονία, εκτό από την νότια Χαλκιδική. Γενικά το πρωί και τι προμεσηβρινέ ώρε, ο καιρό θα είναι λίγο άστατο. Κάποια σύννεφα θα πυκνώνουν κατά διαστήματα. Δεν αποκλείεται να δώσουν κάποια τοπική βροχή μπόρα εδώ και εκεί, συμπεριλαμβανομένε και τη πόλη Θεσσαλονίκη. Αλλά μέχρι και το μεσημέρι, οι όποιε τοπικέ αυτέ βροχέ με τη μορφή μπόρα θα περιοριστούν αρχικά στα ορεινά και μέχρι το απόγευμα θα έχουν σταματήσει. Αργά τη νύχτα αναμένεται ένα νέο γύρο κάποια τοπική γενικά ασθενή βροχή εδώ και εκεί, κατά περίοδο στην κεντρική Μακεδονία. Ενώ οι άνεμοι και εδώ νοτιάδε, τα 5 με 6 μποφόρ στι περισσότερε παιδινέ και παράκτητε περιοχέ, στα ορεινά όμω θέλει προσοχή και κυρίω σε αυτά. Στα βουνά τη Πέλα, Πυρία και η Μαθεία και στα υπόλοιπα ορεινά, ο, υδρα... ο νοτιά, με συγχωρείτε, θα ξεφύγει πάνω από τα 6 με 7 μποφόρ και ζωστά κατά τόπους και τα 8 μποφόρ μέσα στην Τετάρτη. Η θερμοκρασία, γύρω στου 20 βαθμού Κελσίου, στην πόλη Θεσσαλονίκη, κατά μέσο όρο αργά το μεσημέρι. Για να δούμε όμω την εξέλιξη που παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την 5η και μετέπειτα. Θα ξεκινήσω από την 5η και θα δείτε. Χαρακτηριστικότατο ο χάρτη, ο προνοστικό βροχή και χιονιού για την ημέρα αυτή. Θα χωριστεί στα δύο πραγματικά η χώρα μα, σε μια βόρεια Ελλάδα με φθινοπορο χαρακτήρα. Τι θέλω να πω με αυτό, όπου βλέπετε τι κούρε αποχρώσει, θα έχουμε βροχέ κατά τη διάρκεια τη Πέμπτη στο μεγαλύτερο διάστημα, ενώ θα σημειωθούν και χιονοπτώσει. Όσο πιο κοντά στα σύνορα, τόσο θα... οι χιονοπτώσει θα σημειώνονται ακόμα και σε χαμηλότερη υψόμετρα στην περιοχή των ομών Φλόρινα, ίσω και στα ορεινότερα θέματα της δράμας Πιθανόν να χιονίσει και κάτω από τα χίλια μέτρα στην Φλόρινα, ακόμα και στην πόλη Φλόρινα και γενικά στο νομό τη Φλόρινα. Φαίνεται να έχουμε αξιόλογε χιονοπτώσει κατά πάσα πιθανότητα την Πέμπτη. Εδώ θα βρίσκεται η μάζα η πολύ ψυχρή πολική προέλευση και οι περιοχέ που βλέπουν προ το βορρά και εύκολο κρύο παγερό αέρα διεισδύει σε αυτέ τι περιοχέ. Τα χιόνια θα κατέβουν λοιπόν και κάτω από τα 800 με 900 μέτρα. Στι υπόλοιπε βορειοδυτικέ ορεινέ περιοχέ οι χιονοπτώσει εντοπίζονται πάνω από τα 1200 με 1600 μέτρα. Πιο νότια δεν θα έχουμε χιονοπτώσει, αλλά ούτε και βροχέ. Και βλέπετε. Από τη στερεά και νοτιότερα, καθαρό και πάλι δυστυχώ ο χάρτη για τα νότια νησιωτικά τμήματα, θα έχουμε την Πέμπτη. Θολούρα στην ατμόσφαιρα εξαιτία τη σκόνη. Όχι μόνο βροχέ δεν θα έχουμε, αλλά θα έχουμε και σκόνη και κάποιε αραιέ συνευχέ. Τώρα, κατά τη διάρκεια τη Πέμπτη, βλέπετε τα ανοίγματα του καιρού θα είναι πολύ μεγάλα με ηλιοφάνεια και σκόνη στα κεντρικά και τα νότια. Συνοδεία νοτιά στα 7 με 8 και 9 από στην υπόλοιπη χώρα θα το γυρίσει σε βορειά, τουλάχιστον μετά το μεσημέρι στα βυτικά και στην βόρεια Ελλάδα μέσα στην ημέρα θα φτάσουν οι βορειάδε στα 7 με 8 και 9 από στην περιοχή του Θρακικού Πελάγου. Πάμε στην Παρασκευή. Βλέπετε τι περιοχέ όπου ίσω σημειωθούν κάποιε τοπικέ βροχέ με το ανοιχτό γαλάζιο χρώμα, ίσω επηρεαστεί λίγο και η Κρήτη και πάλι στα δυτικά και τα βόρεια, άστατο ο καιρό με κάποιε χιονοπτώσει και πάνω από τα 800 με 1200 μέτρα με τη μορφή μπόρα. Κατά τα άλλα, βλέπετε και κάποια κενά στον χάρτη. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στην ημέρα θα επικρατήσουν και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Όσο πιο δυτικά και βόρε, τόσο πιο άστατο θα είναι ο καιρό και οι νοτιάδε στην νότια Ελλάδα θα τηρηθούν στα 6 με 7 και τοπικά πρόσκαιρα το πρωί ας και οκτώ μποφόρ. Θα διατηρηθεί κάποια σκόνη στην νοτιοανατολική Ελλάδα μέχρι και την Παρασκευή το πρωί. Το Σάββατο, εκεί όπου είναι πιο σκούρε οι αποχρώσει, είναι μεγάλη πιθανότητα για κάποια παροδική βροχή μπόρα και κάποιε παροδικέ χιονοπτώσει με τη μορφή μπόρα χιονιού στα ορεινά, στα υψόμετρα που βλέπετε. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, όπω χαρακτηριστικά βλέπετε μέσα στο Σάββατο και οι θα στραφούν σε δυτικού στα 5 με 6 τοπικά στα νότια και 7 από 4. Την Κυριακή τα τελευταία στοιχεία θέλουν. Νέε βροχέ από τα δυτικά να επεκτείνονται ανατολικότερα, βόρειο-ανατολικότερα. Στην Κρήτη, είπαμε και την Παρασκευή και το Σάββατο, ίσω βρέξει τοπικά και α ελπίσουμε να είναι κάπω αξιόλογε αυτέ οι βροχέ. Την Κυριακή δυστυχώ δεν διαφαίνονται βροχέ και πάλι για τα νότια, μόνο στα δυτικά και τα βόρεια. Και οι άνεμοι από ανατολικέ διευθύνσει γύρω στα 5 με 6 μποφόρ και χιονοπτώσει στα υψόμετρα τα δεικτικά που βλέπετε τώρα. Για την εξέλιξη του καιρού πανευρωπαϊκά. Την Πέμπτη Παρασκευή και το Σάββατο θα διατηρηθούν πυκνέ χιονοπτώσεις επαναλαμβάνω, σε όλα τα Βαλκάνια. Ακόμα και σε παιδινέ περιοχέ, ίσω δημιουργηθούν και πολλά προβλήματα από αυτέ τι έντονε χιονοπτώσει, στι περισσότερε περιοχέ τη Βαλκανική Εσονήσου, ακόμα και στα παιδινά. Θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα χιονοπτώσει από το Σάββατο και μετέπειτα, ίσω ξεκινήσουν από την Κυριακή κάποιε χιονοπτώσει στα ορεινά. Τώρα, όσον αφορά στην κίνηση των αερίων μαζών. Βλέπετε, η μάχη θα διεξαχθεί πάνω ακριβώ από την χώρα μα. Οι πολύ ψυχρέ αέριε μάζε πολιτική προέλευση θα φτάσουν στα Βαλκάνια, θα προσπαθήσουν να κινηθούν λίγο πιο νότια. Δεν θα τα καταφέρουν, θα βρουν αντίσταση από αυτή την πραγματικά καλοκαιρινή θερμία αέρια μάζα που θα ανεβάσει τον υδράγειο στην νότια Ελλάδα αρκετά. Κάποιε περιοχέ όμω τη βόρεια Ελλάδα και τη δυτική θα έχουν έτσι μια αίσθηση του κρύου, κυρίω από το Σάββατο και μετέπειτα, καθώ θα διεισδύσουν και αυτέ οι, ψυχρέ αέριε μάζε λίγο πιο νότια και ο υδράγειο θα. Ακυμανθεί έτσι σε ψυχρά επίπεδα στα ορεινά και στην βόρεια Ελλάδα. Να τα πάρουμε τα πράγματα ένα μπισιά όσον αφορά στον Ιδράγειρο όμω. Την Πέμπτη βλέπετε μεγάλε θερμοκρασικέ διαφορέ μεταξύ βορρά και νότου, έω και 20 βαθμού. Δεν αποκλείεται να έχουμε θερμοκρασικέ διαφορέ μεταξύ τη βόρεια και τη νότια Ελλάδα. Στην Κρήτη δεν αποκλείεται να εκτενεχθεί ο υδράργυρο και στου 28 με 29, πολύ τοπικά και του 30 βαθμού. Ζέστη στην υπόλοιπη νότια χώρα με σκόνη, όπω είπαμε. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή θα ψυχράνει σχεδόν παντού, με την αίσθηση τη ψύχραση και του κρυού στα κεντρικά και τα βόρεια. Δεν θα φαίνεται κάποιο παγετό για την Βόρεια Ελλάδα. Ίσως τα ορεινά πέσει λίγο κάτω από το μηδέν ο υδράγυρο τα πρωινά τη Κυριακή και τη Δευτέρα. Θα έχουν λεπτομέρειε φυσικά και στα επόμενα δελτία και στο Το Καλό βράδυ.